Χαίρετε. Εις προηγουμένη εκπομπή μου είχα πει ότι θα μιλήσω για τον Σωκράτη, ο οποίος κατά τη γνώμη μου μετέβη στο διάστημα και από το διάστημα περιγράφει πώς έβλεπε τη γη. Άνωθεν. Είχε ανέλθει άνωθεν και έβλεπε τη γη. Την άποψή μου αυτή κορόιδεψαν, ηρωνεύτηκαν από το ράδιο Αρβίλα. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν ασχολούμαι με αυτούς. Και όταν με κατηγορούν, ενθυμούμε τον Σωκράτη, ο οποίος όταν του είπαν πως Σωκράτη, όταν έφυγες εχθές το βράδυ από την παρέα, κάποιοι σε κατηγόρησαν. Και ο Σωκράτης είπε, εν απουσία μου επιτρέπω και να με δίνουν. Μπορούν λοιπόν οι κύριοι του ράδιου Αρβίλα να με βρίζουν όσο θέλουν. Πάντως θα ήταν πολύ δημοκρατικών και ευγενές εκ μέρους τους να είχαν την αξιοπρέπεια να με καλέσουν στην εκπομπή τους και να συζητήσουμε. Και αν θέλουν και αν μπορούν, ας με γελιοποιήσουν. Απευθύνομαι τώρα στους τηλεθεατές που με παρακολουθούν. Όταν εγώ είπα ότι ο Σωκράτης είδε τη γη από το διάστημα, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Αλλά το πήρα από έναν διάλογο, τον τελευταίο, που είναι και ο πιο σημαντικός διάλογος του Σωκράτους, ο οποίος έγινε υπό τα στραγικά στιγμάς της κρατήσεώς του μέσα στο δεσμοθήριο, στη φυλακή. Εκεί τον είχαν επισκεφθεί διάφοροι φίλοι του, οι οποίοι ήσαν επιφανείς προσωπικότητες. Ήταν ο Αρίστυπος από την Κυρίνη, ιδρυτής της κυριναϊκής φιλοσοφίας. Ο Αντισθένης, ιδρυτής της κοινωνικής φιλοσοφίας. Ο Ευκλήδης, ιδρυτής της Μεγαρικής Σχολής. Ο Φέδων, ιδρυτής της Ηλιακής Σχολής. Ήταν ο Κρήτων, ο αδελφικός του φίλος και συνομήλικός του, ο οποίος συντηρούσε την οικογένεια του Σωκράτους και ο οποίος με ευχαρίστηση πλήρωνε με κίνδυνο τη ζωή του και της περιουσίας του να δραπετεύσει ο Σωκράτης, που όπως ξέρετε από τον ομώνυμο διάλογο Κρήτων περί του ηθικός πρακτέου, αρνήθηκε ο Σωκράτης και έμεινε πιστός στους νόμους. Ήτανε δύο νέοι από την Παιανία, ο Κτίσιπος και ο Μενέξενος. Ήτανε ο Φεδονίδης από τη Θήβα. Ήταν από τη Θήβα επίσης δύο άλλοι σπουδαίοι φιλόσοφοι, ο Σημείας, με τον οποίο έγινε η καταπληκτική συζήτηση στον ίδιο διάλογο για την αθανασία της ψυχής, και ο Κεύβης. Ήταν βέβαια και ο Απολλόδωρος, ο Απολλόδωρος ο οποίος έκλαιγε και φώνασε. Ο Σωκράτης λίγες ώρες πριν πεθάνει έδιωξε την Ξανθήπη και τα τρία παιδιά, τον Σοφρονίσκο, τον Μενέξενο και τον Λαμπροκλή, και άρχισε μία συζήτηση με τους φίλους του, αυτή τη συζήτηση την οποία σας περιγράφω. Ο Απολλόδωρος έκλαιγε και ο Σωκράτης τον παρατήρησε. Του είπε, έλα ρε Απολλόδωρε, γι' αυτό διώξαμε τις γυναίκες, για να φύγουμε, να αποφύγουμε αυτές τις αηδίες, κλάματα και φωνές. Και έγινε λοιπόν μία σπουδαία συζήτηση για την αθανασία της ψυχής, στην οποία πίστευε απόλυτα ο Σωκράτης, ο οποίος εθεώρη την σημερινή μας ζωή, τη γήινη ζωή, ασθένεια. Γι' αυτό πριν αποβιώσει, πριν δολοφονηθεί δηλαδή από τους Αθηναίους με το Κόνιο, ζήτησε από τον Κρήτονα να θυσιάσουν έναν πετεινό εις τον Θεό Ασκληπιό, που ήταν ο Θεός της υγείας, διότι συνήθιζαν οι πρόγονοί μας να θυσιάζουν έναν πετεινό στον Ασκληπιό όταν ήσαν άρρωστοι και θεραπεύοντο. Πίστευε λοιπόν ο Σωκράτης ότι αυτή η ζωή υγιεινή είναι πραγματικά μία ασθένεια η οποία έγκυται στο εξής, ότι μέσα στο σώμα εγκλωβίζεται η ψυχή και ότι όταν πεθάνουμε τότε απελευθερούται η ψυχή από το σώμα, διατηρεί την προσωπικότητά της, έχει συνείδηση της υπαξιός της και είναι μία πραγματική νοητική σύλληψη, υπαρκτή όμως ουσιαστική. Ο Σωκράτης, όπως γράφει και στα μετά τα φυσικά ο Αριστοτέλης, ουδέποτε ασχολήθηκε με τη φύση. Ασχολείται μόνο με τον άνθρωπο και σκοπός της ηθικής φιλοσοφίας ήταν να ρυθμίσει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Δεν τον ενδιέφεραν τα φυσικά φαινόμενα, τα μαθηματικά, η αστρονομία, η γεωγραφία, όλα αυτά δεν τον ενδιέφεραν. Πήρε τη φιλοσοφία όπως γράφει στα Τούσκουλωνιάς διατριβάς του ο Κικέρον. Το Τούσκουλο ήταν μια πόλη που ίδρυσε
ο Τηλέγωνος, γιος του Οδυσσέως και της Κύρκης, και εκεί ο Κικέρων είχε μια έπαυλη όπου έγραψε τα διατριβάς του. Λέγει λοιπόν ο Κέρων ότι ο Σωκράτης, η μεγάλη του προσφορά είναι ότι πήρε την φιλοσοφία και την έβαλε μέσα εις τα σοικίας, την έφερε μέσα στη σοικίας, διότι σπουδαιότερο από την έρευνα της φύσεως κατά τον Σωκράτη ήταν η έρευνα του ανθρώπου με στόχο τη βελτίωσή του. Εδώ λοιπόν στο τελευταίο αυτό διάλογο μιλάει για τη γη και μας πληροφορεί ότι κάποιος τον έπεισε υπότινος πέπισμε. Αποφεύγει και παίρνει το όνομα στον τάφο του, αποφεύγει να πει ποιος τον έπεισε. Τον πήρανε, πήγε άνωθεν και μας περιγράφει πώς είναι η γη εάν τη βλέπει από πάνω. Τα κείμενα υπάρχουν λεπτομερώς εδώ, έχω τις εκδόσεις Παπύρου, διάλογοι του Πλάτωνος, έχουμε το Φέδωνα, κεφάλαιο, περιγραφή της γης, δεύτερο κεφάλαιο, γενική άποψη και περιγραφή πάλι της γης. Πώς είναι η γη εάν κάποιος την έβλεπε από ψηλά. Λέει λοιπόν, πρώτο μεν είναι τι αυτή η γη, αυτή η δίν ή της άνωθεν Θεότο, εάν τη δεις από ψηλά. Και περιγράφει καταπληκτικά πράγματα. Καταρχήν λέει ότι η γη είναι σφαιρική, ότι έχει διάφορα χρώματα. Τη βλέπουμε αυτή τη σφαίρα με διάφορα χρώματα. Ότι η γη είναι η γη, το χώμα δηλαδή, και το νερό, η θάλασσα. Γι' αυτό και την αποκαλούν οι αρχαίοι προγονείς μας υδρόγειος. Υδρόγειος, νερό και γη. Δεν είναι μόνο η γη, αλλά είναι και ο αέρας που την περιβάλλει. Ο αέρας. Μιλάμε για την ατμόσφαιρα, τον αέρα που περιστρέφεται μαζί με τη γη και ότι έχει πολλά χρώματα, πώς τα σύννεφα είναι έτσι, πώς τα σύννεφα είναι αλλιώς, έχει περιγραφή των διαφόρων τμήματων της γης και εάν μπορέσουμε, λέει ο Σωκράτης, να ξεπεράσουμε την ασθένεια, την αδυναμία και την βαρύτητα, ομιλεί ο Σωκράτης για βαρύτητα, βραδυτής βραδυτήτος. Τη βαρύτητα την έχει εξαντλήσει ο Αναξίμανδρος. Ο Σωκράτης την αναφέρει επίσης, όπως και άλλοι Έλληνες. Προσέξτε με, στην ελληνική εκπαίδευση έχουμε το «όμως κινείται το είπε ο Γαλιλαίος», ότι η γη κινείται το είπε ο Γαλιλαίος, ενώ αυτά έχουν λεχθεί από τους αρχαίους Έλληνες και για την περιστροφή της γης περί των αξονά της και περί των ήλιων, το ηλιοκεντρικό σύστημα, Αρίσταρχος ύπαρχος, ο Κοπέρνικος ο οποίος το αναφέρει, ο άνθρωπος λέει στην εισαγωγή του βιβλίου του ότι αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου, τα έχει πει ο Αρίσταρχος και τα λοιπά. Αυτά τα έχουν αφαιρέσει. Ο Κοπέρνικος όμως είχε την εντυμότητα να τα πει. Όταν βρισκόμαστε στο διάστημα, δεν υπάρχει η δυνατότητα ταχείας κινήσεως, λόγω του ότι απουσιάζει η βαρύτης. Αυτή η κατάσταση που λέγεται έλλειψης τάχους δεν μπορεί να βαθύσει κάποιος γρήγορα και βλέπαμε στις τηλεοράσεις τους αστροναύτας να κινούνται με αυτή την αργή κίνηση που λέγεται στα αγγλικά slow motion, αλλά καμία ξένη γλώσσα δεν έχει μία συγκεκριμένη λέξη που να προσδιορίζει επακριβώς πώς λέγεται αυτή η κατάσταση. Μόνον στα αρχαία ελληνικά, στον Σωκράτη, αναφέρεται ότι όταν φτάσεις επάνω στο διάστημα και έχεις τη φυσική αντοχή να φτάσεις μέχρι εκεί, αντιμετωπίζεις την βραδυτής βραδυτήτος, την βραδύτητα. Η βραδυτής είναι η έλλειψη στάχους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά κείμενα στα οποία περιγράφει ο Σωκράτης στον Φέδωνα, στη συζήτηση που έγινε μέσα στο Δεσμοτήριο, πώς είναι η γη όταν τη βλέπει κανείς εκτός αυτής. Δηλαδή είναι στο διάστημα και δεν μας λέγει, επαναλαμβάνω, ποιος τον πήγε, ποιος του τα έδειξε αυτά. Περιγράφει πώς είναι θαυμαστοί τόποι της γης, λέει, που δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν. Έχει
διάφορα μέρη, διάφορα χρώματα, μοιάζει σαν ένα μπαλόνι, σαν μια σφαίρα και συνεχίζει για τα χρυσοειδή, για τα αλουργή, πώς είναι τα ύδατα, πώς είναι η ατμόσφαιρα κτλ. Κτλ. Και η γη, λέει ο Σωκράτης, όπως την έβλεπε, δεν έχει ανάγκη στηρίγματος. Παρουσιάζει, κατά τους Ινδούς τη γη τη στηρίζαν ελέφαντες. Δεν έχει ανάγκη στηρίγματος. Γιατί? Διότι έχω πιστεί λοιπόν, εξακολουθεί ο φιλόσοφος, ότι η γη είναι σφαιρική και δεν έχει ανάγκη ουδενός στηρίγματος για να μην πέσει. Και εξηγεί μη πεσίν, προς το μη πεσίν, μήτε άλλης ανάγκης, έτσι. Αλλά αρκεί για να συγκρατείτε, προσέξτε με, η ομοιογένεια του ουρανού αυτού προς εαυτόν, σε όλα τα σημεία και η ισορροπία αυτής της ίδιας της γης. Επειδή κάθε πράγμα που ισορροπεί εντός ομοιογενούς περιβάλλοντος και που αυτό τελεί εν ισορροπία, δεν μπορεί να κρίνει προς τη μία πλευρά ή την άλλη. Αυτή είναι και η θεωρία της Βαΐτος και τη διατυπώνει ο Φέδων, στο Φέδωνα, στο διάλογο Φέδων, ο Σωκράτης. Έτσι λοιπόν, ας προμηθευτούν όσοι θέλουν να διαβάσουν περισσότερα τον διάλογο Φέδων, όπου θα δείτε, σας είπα ότι είναι ο καλύτερος διάλογος, θα δείτε πώς ο Σωκράτης περιγράφει τη γη όπως την είδε εκτός αυτής, άνωθεν αυτής. Συνεπώς, ειρωνίες περιτεύουν. Απάντηση στο ερώτημα πώς ο Σωκράτης έφτασε άνωθεν της γης και την είδε, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σας το πω. Δεν το ξέρω ούτε να το υποθέσω. Όμως ποιο έχει σημασία? Ότι η περιγραφή που κάνει της γης, και μάλιστα το τονίζω πάλι ότι ο ουρανός δεν είναι τίποτα άλλο παρά αέρας, αυτό που βλέπουμε σαν θόλο είναι αέρας. Η περιγραφή που κάνει της γης είναι μια περιγραφή που δεν μπορεί να την κάνει κάποιος ο οποίος δεν έχει βγει στο διάστημα. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν μπορεί να δώσεις τέτοια περιγραφή λεπτομερή της γης. Αυτά λοιπόν υπάρχουν στον Φέδωνα, όπου το άλλο μεγάλο θέμα που αναλύεται είναι η αθανασία της ψυχής. Όσα στοιχεία αναφέρει ο Σωκράτης για την αθανασία της ψυχής δεν αναφέρονται πουθενά σε κανένα βιβλίο, σε κανένα λαό περί ψυχής. Δεν υπάρχει. Ούτε οι Πέρσε, ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Αιγύπτιοι, ούτε οι Χαλδαίοι, ούτε οι Χεταίοι, ούτε οι Κινέζοι. Κανείς αρχαίος λαός δεν έχει γράψει για την αθανασία της ψυχής. Και τι είναι η ψυχή? Πώς εξηγεί και ο Αριστοτέλης μετά, αλλά προηγείται φυσικά ο Σωκράτης, πώς εξηγεί ότι η ψυχή είναι ενέργεια? Και τι είδους ενέργεια είναι? Και τι συνείδηση έχει? Και 1002 πράγματα. Αυτά αναλύονται στο Φέδωνα, όπου είναι η τραχικότης του θανάτου του Σωκράτους, ο οποίος πίνει το κόνιο, και ο Λαμαρτίνος γράφει στο βιβλίο του για τον Σωκράτη ότι η μέρα εκείνη που ο Σωκράτης πέθανε γι' αυτόν ήταν μία μέρα χαράς. Δεν είχε στενοχωρηθεί καθόλου. Έλεγε τα αστεία με τους φίλους του, οι οποίοι απορούσαν. Ήπιε το κόνιο όπως έπινε ένα ποτήρι νερό. Ξάπλωσε όπως ξάπλωνε για να κοιμηθεί, ενώ ξάπλωσε για να πεθάνει, επειδή άρχισε το δηλητήριο να επενεργεί. Και είπε στον Κρήτονα, «Κρήτονα, μην ξεχάσεις, οφείλουμε ένα πετεινό στον Ασκληπιό». Οι αρχαίοι Έλληνες θυσίαζαν ένα πετεινό όταν ήσαν ασθενής και γίνονται καλά, στο Θεό της Υγείας, που ήταν ο Ασκληπιός. Πίστευε λοιπόν ο Σωκράτης ότι η ζωή που έχουμε στη γη είναι ασθένεια. Ασθένεια η οποία έγκυται στο ότι η ψυχή έχει σκλαβωθεί, έχει μπει μέσα στο δεσμοτήριο του σώματος όπου κρατείται, και όταν πεθάνεις διαχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, και η ψυχή πλέον ενέργεια συνείδησης, άειλο, έχει προσωπικότητα και συνείδηση της προσωπικότητας της και αναλύει στον σημεία γιατί συμβαίνει αυτό. Ο Σωκράτης λοιπόν
στον τελευταίο του διάλογο και μιλώντας προς τον Κρήτονα, ο οποίος του έκλεισε και τα μάτια, στον τελευταίο του διάλογο για πρώτη φορά ασχολήθηκε με φυσικά φαινόμενα και δίνει μία περιγραφή της γης κατά τρόπον επακριβή, όπως την είδε άνωθεν, πώς θα λέγανε, όχι από ψηλά, το άνωθεν, πάνω από αυτή. Αυτά για τον Σωκράτη στο διάστημα. Από εκεί και πέρα, μετά το θάνατό του, ο Πλάτων και όλοι οι άλλοι μαθητές του, οι οποίοι ήδησαν φυσικάς σχολάς, φιλοσοφικάς, μαθητές του Πλάτωνος, ο Πλάτων μαθητής του Σωκράτους, ο Αριστοτέλης μαθητής του Πλάτωνος, και έτσι εσπονθυλώθη και διεκλαδώθη εις όλη την Ελλάδα η φιλοσοφία, εις μια εποχή που όλοι οι Ευρωπαίοι ήσαν πάνω στα δέντρα. Ζούσαν μέσα στα δάση της Βορείου Ευρώπης, κανιβαλίζοντες ο ένας τρώγοντας τον άλλον. Οι Κέλτες μάλιστα έτρωγαν τα μάτια των αιχμαλώτων. Μιλάμε για τέτοιους πολιτισμούς. Και εδώ έγινε η μεγίστη σύλληψη του Θείου, ποιος είναι ο Θεός. Το να περιγράψουμε το διάστημα, λέει ο Σωκράτης, πρέπει να έχουμε γλάφκου τέχνη. Αυτή είναι μια αρχαία παροιμία, άγνωστη. Δεν ξέρουν οι ερευνητές από πού προέρχεται. Γλάφκος ήταν ένας θεός, μια θεότης της θαλάσσης, θεός των κυμάτων. Και έλεγαν οι αρχαίοι, χρειάζεσαι γλάφκου τέχνη για να επιλύσει ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Το ανέβασμα λοιπόν και πώς γίνεται στο διάστημα για να δεις τη γη απαιτεί γλάφκου τέχνη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγηθεί και να ερμηνευθεί. Από εκεί και πέρα αυτός ο παγκόσμιος γίγας της διανοήσεως δεν έχει βρει άλλο μιμητή. Δεν έχουμε δει κάποιον ο οποίος απλώς και μόνο για σεβασμό των νόμων να θυσιάσει τη ζωή του. Και τα έχω φυσικά με τον Άριο Πάγο, ο οποίος έχει μια τεράστια στην αρχή είσοδο, τεράστια, και έχει κάτι παλιό καρέκλες και ένα παλιό τράπεζο. Έπρεπε να είχαν την προτομή του Σωκράτους. Διότι ο Άριος Πάγος είναι ο ανώτατος έλεγχος της νομιμότητας. Και ανώτατος έλεγχος της νομιμότητας χωρίς να τιμάς αυτόν ο οποίος εθυσίασε τη ζωή του, σεβόμενος τους νόμους, τη νομιμότητα δηλαδή, δεν υπάρχει. Έπρεπε λοιπόν να υπήρχε η προτομή του Σωκράτους. Έπρεπε να υπήρχε ο κώδικς της Γόρτινος, 621 στίχοι αστικού δικαίου με χρυσά γράμματα, όπως θα έχουν πού στην Αμερική. Αυτά εδώ βέβαια δεν υπάρχουν. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη όσο είναι δικαιοσύνη, με μία εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι ελληνική. Το ελληνικό απουσιάζει. Απουσιάζει το στοιχείο της ελληνοπρεπίας από τη δικαιοσύνη. Και μην το αφισβητήσει κανείς, διότι όταν πηγαίνετε στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, και βλέπετε στο ανώτατο δικαστήριο του κράτους δύο ανδριάδες, και οι ανδριάδες αυτοί είναι ο Δράκων και ο Σόλων. Γιατί να μην τους έχουμε εμείς και να τους έχουν οι Ρουμάνοι? Αυτό είναι απορίας άξιων, ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει μία μανία να μιλάει για το ρωμαϊκό δίκαιο, για το αγγλικό δίκαιο, για το γαλλικό δίκαιο, για το γερμανικό δίκαιο και να μην μιλάνε για το ελληνικό δίκαιο. Το ελληνικό δίκαιο είναι το πρώτο δίκαιο στον κόσμο και μόνο οι Έλληνες είχαν την κυριαρχία του νόμου. Στις άλλες χώρες, στα άλλα κράτη, στους άλλους λαούς υπήρχε η κυριαρχία του ηγεμόνος, ο οποίος επέβαλε την θέλησή του. Μέχρι το 1800, ο Λουδοβίκος θα πει «Λετά σε μουά, το κράτος είμαι εγώ». Αυτά δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα. Πάνω από τις ηγεσίες υπήρχε ο νόμος, ο οποίος νόμος ήταν και γραπτός, αλλά υπήρχε και το εθιμικό δίκαιο. Η αρχαία ελληνική νομοθεσία
συγκρινωμένη με τη σημερινή ευρωπαϊκή, είναι κατά πολύ ανωτέρα εις περιεχόμενον εις ενίας εις συλλήψεις νομικάς. Οι αρχαίοι Έλληνες νομικοί, τους οποίους αγνοούν οι σημερινοί νομικοί και τους παραβλέπουν, τους παραμερίζουν, χάρη ξένων νομικών, οι οποίοι έχουν αντιγράψει τους προγόνους μας, οι αρχαίοι Έλληνες νομικοί ήσαν οι κορυφές. Και όπως εξαντλήσαμε τον αθλητισμό, τη φιλοσοφία, την πολιτική, το θέατρο, τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική, τα επιστήμας, έτσι είχαμε εξαντλήσει και τα νομικά. Θαυμάζουν το νομικό δίκαιο, το δίκαιο των νόμων δηλαδή, γιατί άλλο το νομικό, άλλο το δίκαιο, θαυμάζουν των Ρωμαίων και οι δωδεκάδελτος λένε των Ρωμαίων και αγνοούν ότι την έγραψε ο Ερμόδωρος, ένας φίλος του Ηρακλήτου, τον οποίον τον εξόρισαν από την Έφεσο. Και μάλιστα θύμωσε ο Ηράκλειτος και λέει οι Εφέσιοι να πάνε από έφηβοι και πάνω να κόψουν το λαιμό τους, να κρεμαστούν, που είχαμε έναν καλό άνθρωπο εδώ και τον διώξατε, έναν άξιο άνθρωπο. Ο Ερμόδωρος πήγε στη Ρώμη και τους έκανε τη δωδεκάδελτο. Από το ένα θέμα πηδάμε στο άλλο, αλλά είναι συναφή, διότι όλα αποδεικνύουν την προδοσία που γίνεται εις βάρος του ελληνικού πνεύματος. Ήθελα να σας παρακαλέσω να υποβληθείτε σε ένα κόπο. Αξίζει να το κάνετε. Έτσι να το κάνετε για το κέφι σας. Τι κόπο. Να στείλετε μία επιστολή στον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και αφήστε τους άλλους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και να του πείτε: κύριε πρίτανη, παρακαλούμε να έχουμε μία πληροφορία. Πόσες μελέτες, πόσες διατριβές, πόσες μεταπτυχιακές εργασίες έχουν δοθεί στους φοιτητάς δια τον Κοσμοκράτορα, Μέγα Αλέξανδρο και για τον γίγαντα της παγκοσμίου διανοήσεως, τον Σοκράτη. Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Εμένα δεν μου απαντούν, αλλά για σκεφτείτε, εσείς που με ακούτε, να πάνε αύριο 2.000, 3.000 επιστολές, να δημιουργήσουμε ένα θέμα, διότι οι γρεκύλοι, οι οποίοι θέλουν να μας αφελληνίσουν, μας αντιμετωπίζουν, που εμείς θέλουμε να επανελληνίσουμε το λαό, μας αντιμετωπίζουν μόνο δια της οποίης. Αρνούνται τον διάλογο, αρνούνται τη συνομιλία, τη συζήτηση. Μονολογούν. Πήρα προχθές τηλέφωνο τον κύριο Πάικο. Έχω πάρει και τον κύριο Τάκη Καμπύλη στο Αθήνα 984 το σταθμό. Βγαίνει μία κυρία και μιλάει για τους μετανάστες, υπέρ των μεταναστών. Κύριοι, είστε δημοκράτες? Ναι. Ακούστε και μία άλλη άποψη, γιατί δεν βγάζετε και εμάς που έχουμε μία άλλη άποψη? Και όταν τους είπα, ιδίως στον κύριο Πάικο, του λέω: κύριε Πάικε, πέστε μου σας παρακαλώ, η μαζική εισβολή των ξένων αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού της χώρας. Αυτό το θέλετε? Τι μου απήντησε? Και του είπα: καλέστε με να συζητήσουμε. Δεν με καλέσει. Τι μου απήντησε αυτό? Ξέρετε τι μου απήντησε? Κύριε Πλεύρη, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτή είναι η απάντηση όλων όσων καταφρονούν την πατρίδα μας, την αιωνία Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.